Για δούμε τι κάναμε. Αυτό που φαντάστηκα. Δεν βγαίνει. Και όχι μόνο δεν βγαίνει, αλλά... χαραμίσαμε και το πλαίσιο. Έπρεπε να το είχαμε βάλει. Λίγο νεράκι, κάτι. Δεν έχει νόημα να συνεχίσω. Πλήρες αποτυχία. Το θετικό είναι ότι ανακάλυψα, έμαθα ότι δεν κάνουν αυτές τις σιλικόνες. Θέλει υγρή σιλικόνη που είναι για καλούπια. Αυτές οι σιλικόνες δεν κάνουν, είναι πολύ, πολύ σκληρές. Θέλει μια πολύ λεπτόρευστη σιλικόνη που μπαίνει σαν υγρό και καλύπτει όλα τα κενά και είναι συγκεκριμένα για καλούπια. Η επόμενη προσπάθεια θα είναι ή υγρή σιλικόνη σε αυτό το καλούπι ή αυτή η σιλικόνη σε, αντί να την αλείψω επάνω σε πλαστικό, θα την απλώσω σε κερί. Ο λόγος που δεν χρησιμοποιώ κερί, τα φύλλα του κεριού είναι κοντά. Αυτό είναι πέρα ως πέρα. Γι' αυτό το λόγο επέλεξα αυτό το πλαίσιο. Γιατί είναι πιο φαρδί το καλούπι. Και σίγουρα δεν θα ξεκολλήσει. Και σίγουρα θα ξεκολλήσει από το κερί, γιατί και το κερί είναι εύπλαστο και μπορώ να αφαιρέσω το κερί αντί να αφαιρέσω τη σιλικόνη. Αλλά και επειδή είναι κερί, φάνεια λαδερή, θα βγαίνει σιλικόνη. Αυτό δεν βγαίνει καθόλου, δεν είναι. Έχει σφινώσει, έχει στεγνώσει μέσα, δεν βγαίνει με τίποτα. Οπότε πλήρης αποτυχία. Θα λέμε στην τρίτη και τελευταία προσπάθεια.